Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 28 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Σε αναμονή του σπάνιου φαινομένου του μεσογειακού κυκλώνα βρίσκεται η χώρα μας στις τελευταίες ώρες και ενώ ήδη σαρώνει την Ελλάδα η κακοκαιρία ξενοφών. Από σήμερα Παρασκευή το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο είναι πιθανό να δημιουργηθεί στο Νότιο Αιγαίο σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα πάντως με τους μετεωρολόγους, ο κυκλώνα Ζορμπάς θα χτυπήσει τη χώρα το Σάββατο πιο έντονα και την Κυριακή ασθενέστερα. Συγκεκριμένα το Σάββατο ο κυκλώνας αναμένεται να χτυπήσει το Νότιο Ιόνιο, τα Κύθυρα και την Κρήτη, ενώ την Κυριακή ενδέχεται να περάσει από τα Νότια Δωδεκάνησα. Πάντως ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Γιάννης Ταφίλης, έκανε έκκληση στους πολίτες να τηρούν με πολύ προσοχή τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεριμνώντας για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καλό είναι να περιοριστούμε στις μετακινήσεις μας. Να περάσουμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ασπροπύργου, καθώς τιμά την Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας. Έτσι λοιπόν, η Δημοτική Αρχή Ασπροπύργου, ο πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Άθλησης, Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, προσκαλούν όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν τους την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου. Στις 7.30 το απόγευμα στο κτήμα 10 που βρίσκεται στο πάρκο Γκοριτσάς. Η είσοδο στην εκδήλωση θα γίνεται μόνο με ατομικές προσκλήσεις που θα δίδονται δωρεάν. Να αναφέρουμε ότι για την παραλαβή τους τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των τριών ΚΑΠΗ. Επίσης έχει γνωστοποιηθεί και ότι θα διατεθούν πούλμαν για τη μετακίνηση των μελών προς το πάρκο Γκοριτσάς και αντιστρόφως. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην σημερινή μας καλεσμένη. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη την κυρία Ζωή Γιαννάκη, η οποία είναι αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, νεολαίας και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογείας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας που με καλέσατε στην εκπομπή σας για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Έτσι έχετε και ένα πλούσιο πρόγραμμα ούτως ή άλλως πολιτιστικών εκδηλώσεων όλο αλήθεια αυτό το διάστημα. Είναι. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας και να μας ενημερώσετε αν έχετε κάποιο πρόβλημα από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας, αν υπάρχουν προβλήματα στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας. Κοιτάξτε, έχουμε κάποια σπίτια που έχει κάποιες περιοχές, έχει κοπεί το ηλεκτρικό, έχουμε κάποιες πινακίδες, έχουν πέσει, αλλά έγκαιρα και αμέσως η πολιτική προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου έδρασε προκειμένου να είμαστε όλοι ασφαλείς και όλοι να μετακινούμαστε όμορφα και ωραία. Μάλιστα. Πάντως, σύμφωνα με την χθεσινή απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε έτσι, η εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής. Όμως, η λειτουργία των νηπιαγωγείων αλλά και των παιδικών σταθμών, η λειτουργία ΙΜΗ, υπάγεται στην αρμοδιότητα της κάθε δημοτικής αρχής. Εσείς πώς δράσατε, τα κλείσατε σήμερα τους παιδικούς σταθμούς? Βεβαίως και τους κλείσαμε. Δεν είναι δυνατόν άλλωστε να πηγαίνουν παιδιά του Λυκείου. Να δίνεται απαγορευτικό για παιδιά του Λυκείου και για παιδιά των παιδικών σταθμών, τριών και τεσσάρων ετών, να πάνε να παρακολουθήσουν το μάθημα της ημέρας. Αμέσως ο Δήμος Μαρκοπούλου εξέδωσε κάποια ανακοίνωση μετά από κάποια σύσκεψη που κάναμε με τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου, τον κύριο Σωτήρη Μεθενίτη, και αμέσως κλείσαμε τους παιδικούς σταθμούς, ενώ όσον αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, ήταν σε δικαιοδοσία της περιφέρειας, της κυρίας Δούρου, η οποία τρεις και δύο λεπτά έστειλε την εντολή της και πολύ καλά έκανε, γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια των μαθητών, είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και κανένας δεν πρέπει να παίζει με αυτό. Εντάξει, βέβαια αυτή η απόφαση ήταν και για προληπτικούς λόγους και σωστός δόθηκε αυτή η εντολή. Καλύτερα γαϊδουρόδαινε παρά γαϊδουρογύρευε. Έτσι λέει ο λαός μας, είναι πολύ σοφή η παροιμία αυτή. Θεωρώ ότι προληπτικά, προκειμένου να μην έχουμε κανένα ατύχημα ή κάποιο περιστατικό που να μας βάλει σε σκέψεις, καλύτερα να κλείσουμε. Ήταν ορθή αυτή η απόφαση λοιπόν. Να πάμε όμως τώρα στα θέματα του πολιτισμού, γιατί έχετε πάρα πολλά ετοιμάσει. Γνωρίζουμε ότι θα υλοποιήσετε και μία έκθεση, την έκθεση αρχαιακού υλικού συλλογικότητες, στο Γραφείο Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Μαρκό, στο Μαρκόπουλο. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν την έκθεση, να μας πείτε πότε ξεκινάει και περαιτέρω πληροφορίες. Κοιτάξτε, τα εγκαίνια είναι την Κυριακή. Όμως, επειδή ο καιρός δεν ξέρουμε αν θα επιτρέψει ή όχι να γίνουν τα εγκαίνια, μπορεί να τα μεταφέρουμε σαν γιορτή γκαλά στο τέλος της έκθεσης.
Η έκθεση αφορά το αρχαιακό υλικό της Μαρκό και του Δήμου, και των Συλλόγων Ραφίνας. Και περιλαμβάνει φωτογραφίες και αρχεία τα οποία καταμαρτυρούν την ιστορία της πόλης μας από τις αρχές του 19ου αιώνα, mm-hmm. τη σύσταση της Κοινοτικής Επιτροπής που μετατράπηκε σε αναγκαστικό συνεταιρισμό της Μαρκό, τις δράσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής. Η Μαρκό δεν ασχολήθηκε μόνο με τα αγροτικά, αλλά δημιούργησε στο Μαρκόπουλο την πρώτη ηλεκτρική εταιρεία, το δίκτυο ίδρυυσης, έκανε ανέγερση σχολείων, την κεντρική εκκλησία μας, έφτιαξε φιλόπτωχο ταμείο, mm-hmm. ακόμα και το νεκροταφείο της πόλης μας. Αγόρασε δε από τη Μονή Πεντέλης το κτήμα Βραώνα, που διανεμήθηκε με κλήρους τους μαρκοπουλιώτες αγρότες κάποτε. Ο κοινοτισμός, βέβαια, στο τέλος υποτάχθηκε σε ένα κοινωνικό κράτος, αλλά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που αυτό ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η έκθεση, η οποία είναι κατανεμημένη σε 5 πολύ ωραίες και όμορφες αίθουσες, mm-hmm. στα γραφεία του αναγκαστικού συνεταιρισμού Μαρκό, δείχνει ακριβώς το έργο των προγόνων μας στην περιοχή του Μαρκόπουλου και το έργο ειδικά μιας χαρισματικής προσωπικότητας που διέθετε ο αναγκαστικός συνεταιρισμός Μαρκό και είναι ο Δημοσθένης Σωτηρίου. Επομένως είναι μια αναδρομή στο παρελθόν, ναι, έτσι, ναι, όπως, ναι, μας το περιγράφετε. Θα ανοίξει τις πύλες της την Κυριακή 6.30 το απόγευμα, mm-hmm. αλλά γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε από σήμερα σίγουροι. Θα επανεξετάσουμε τα θέματα του καιρού και θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση. Εμείς είχαμε προετοιμάσει την ημέρα αυτή, εκτός από τις ομιλίες, mm-hmm. να χορέψουν και 3 χορευτικά. Μάλιστα, γιατί, ναι, θα παρουσιάσουμε και έναν άλλο φορέα, mm-hmm. την ομάδα Τρικλιανών, το σύλλογο αυτό από τη Ραφίνα, στην οποία έχουν εισχωρήσει αρκετά στοιχεία από τη Μικρά Ασία που ήρθαν μετά την καταστροφή, mm-hmm. και έχουν διαμορφώσει εκεί μια άλλη συλλογικότητα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε και εκείνη στην έκθεσή μας. Και μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση στη Μαρκό, στις 14 Σεπτεμβρίου, υπάρχει πρόταση να μεταφερθεί και στο Δήμο Ραφίνας, μάλιστα, το υλικό, mm-hmm. για να παρουσιαστεί και εκεί. Επομένως, είναι μια συνεργασία η συγκεκριμένη έκθεση. Είναι μια συνεργασία έκθεση. Και είναι ένα εκπώνυμα, και αυτό θέλω να ακουστεί, mm-hmm. από την Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, και αποτελεί μια παράλληλη δράση του 17ης επιστημονικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί και αυτή στο Μαρκόπουλο. Θα αναφερθούμε και σε αυτήν. Πάντως, mm-hmm. να σας διακόψω, εάν, ναι, ο καιρός το επιτρέψει, mm-hmm. Θα έχουμε και 3 χορευτικά. Το χορευτικό λαογραφικό όμιλο Μαρκοπούλου Πορτοράφτη Μυρινούς. Mm-hmm. Θα έχουμε το λαογραφικό πολιτιστικό όμιλο Δήλιο Απόλλωνα και το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων από το Δήμο Ραφίνας. Ούτως ή άλλως έχετε έντονο το στοιχείο της παράδοσης στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας. Δίνετε έτσι ιδιαίτερη έμφαση, θα λέγαμε. Έκθεση αυτή, θα ήθελα να ακουστεί, αποτελεί εκπώνυμα της Εταιρείας Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, mm-hmm. του Ερευνητικού Προγράμματος Συλλογικότητες και Μετακινήσεις Πληθυσμών στη Νότιο-Ανατολική Αττική, και είναι μεγάλη χαρά μας και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό και θα θέλαμε ο καλός Θεούλης να μας αφήσει να κάνουμε και τα εγγένεια όπως μακάρι πρέπει. Μακάρι να είναι τα πράγματα έτσι, να κυλήσει ομαλά η μέρα των εγγενείων. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα όμως, όπως μας αναφέρατε και εσείς, στις 3 έως 7 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα πραγματοποιηθεί, ναι, ναι, και η 17η επιστημονική συνάντηση της Νοτιοανατολικής Αττικής στο κινηματογράφο Άρτεμις. Ναι, βεβαίως. Θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία στο Μαρκόπουλο. Θα διεξαχθεί 3 mm-hmm. με 7 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο και συγκεκριμένα στο κινηματογράφο Άρτεμις. Η θεματολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει άξονες αρχαιολογίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος, αηφόρου ανάπτυξης της περιοχής των Μεσογείων. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν Δήμος διοργανώνουμε ένα τέτοιο επιστημονικό συνέδριο. Οι εισηγήσεις έχουν ξεπεράσει τις 70 των mm-hmm. επιστημόνων που θα κάνουν τις παρουσιάσεις τους. Υπάρχει φυσικά δωρεάν είσοδο για όλους και στη Μαρκό αλλά και εδώ. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και για όσους θέλουν, είναι φοιτητές, είναι νέα παιδιά, θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης του συνεδρίου. Α, πάρα πολύ. Ναι. Αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ναι, 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 έτσι, να υπάρχει μια βεβαίωση. Είναι ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά να αποκτήσουν ένα χαρτί ότι παρακολούθησαν ένα συνέδριο. Και να εμπλουτίσουν και τις γνώσεις τους περαιτέρω. Και το είναι βιογραφικό του. Πολύ σημαντικό. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι είναι μεγάλη θεματολογία. Δεν είναι μόνο σε έναν τομέα.
τομέα. Μας είπατε ότι έχει διάφορους τομείς. Αγκαλιάζει τα πάντα. Ό,τι αφορά την περιοχή των Μεσογείων θα εστιάσουμε και είμαστε πραγματικά περήφανοι. Και για να διευκολύνουμε τον κόσμο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι μόνο απογευματινές εργασίες του συνεδρίου. Είναι 6 με 9 περίπου το βράδυ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα και ευχαριστούμε το ΚΤΕΛ Αττικής. Όσοι θέλουν να φύγουν από το Άρτεμις και να πάνε στον προαστιακό, δωρεάν θα μετακινηθούν στη λήξη των εργασιών του συνεδρίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι και πρωί, θα διακόψουμε το μεσημέρι για ένα lunch, για ένα μεσημεριανό γευματάκι και θα συνεχίσουμε το απόγευμα. Μάλιστα το Σάββατο ο Δήμος Μαρκοπούλου θα δεξιωθεί πάνω από 200 άτομα συνέδρους στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου και την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Μεσογεία Big Band, η οποία είναι μια ομάδα ανθρώπων νέων από τα Μεσόγεια που παίζουν καταπληκτική μουσική. Ωραία. Και την Κυριακή θα έχουμε τα συμπεράσματα του συνεδρίου, τα οποία θα τυπωθούν στα τακτικά. Έχει και αυτό μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Βέβαια, βέβαια. Όμως, κυρία Γεννάκη, έχετε και ένα πρόγραμμα πολιτισμού και αθλητισμού. Και αναφέρομαι στο πρόγραμμα Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους. Βεβαίως. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί και αν έχουν ξεκινήσει εγγραφές. Ναι. Στο Δήμο Μαρκοπούλου τρέχουν προγράμματα πολιτισμού και αθλητισμού για Όλους εδώ και αρκετά χρόνια, με την επωνυμία Βραβρώνιος. Σε αυτά περιλαμβάνονται προγράμματα ζωγραφικής από την προσχολική ηλικία μέχρι και μεγάλες ηλικίες. Υπάρχουν και τμήματα δηλαδή ενηλίκων. Έχουμε όλη την γκάμα που την καλύπτουμε. Υπάρχουν τμήματα κοπτικής θεραπτικής, όλα τα τμήματα γυμναστικής, γενική γυμναστική, πιλάτες, αερόμπικ, ασκήσεων για την τρίτη ηλικία που είναι πολύ σημαντικές, ρυθμικές, ενόργανες, τμήματα φωτογραφίας, χοροδιακά τμήματα και για παιδιά και για ενήλικες. Και επίσης, φέτος το ΚΑΠΗ θα ξεκινήσει, μάλλον θα συνεχίσει, τμήματα παραδοσιακών χορών, που είναι πολύ σημαντικά. Βέβαια, και εγγραφές... για την τρίτη ηλικία να ψυχαγωγηθεί, σημαντικό. Βεβαίως, και το ότι χορεύουν και ότι αυτό διώχνει και, αν θέλετε, και πολλά άλλα φαινόμενα, όπως είναι η κατάθλιψη, την τρίτη ηλικία, τους δίνει κίνητρο να κάνουν τις ομαδούλες τους, να έρθουν σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν περίπου τα ίδια προβλήματα της ίδιας ηλικίας, να κάνουν τις παρεούλες τους, να πάνε μετά τις εκδρομές τους πιο άνετα. Είναι σημαντικό και για εκείνη την ηλικία, μάλιστα. Βεβαίως. Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου. Τα τμήματα όλα γεμίζουν κάθε χρόνο. Η τιμή συμμετοχής κάθε μήνα είναι μόνο 5 ευρώ το μήνα. Είναι συμβολικό το ποσό. Κάνουμε πάρα πολύ ωραίες επιδείξεις στο τέλος, το κλείσιμο όλων αυτών των τμήματων αθλητισμού και πολιτισμού για όλους. Και πρόεδρος σε αυτά, και την ευχαριστώ δημόσια γιατί το δουλεύει πάρα πολύ, είναι η κυρία Μπίλη Δρίτσα. Μάλιστα. Και έχουμε και υπεύθυνο συνεργάτη μας, τον κύριο Κώστα Πανταζή, οι οποίοι μαζί συνεργαζόμαστε και φέρουμε όλα αυτά τα προγράμματα στο Δήμο μας και τα διεκπεραιώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολύ ενδιαφέροντα έτσι, προγράμματα και πολιτισμού και αθλητισμού που αναπτύσσετε στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας. Θα ήθελα να μας πείτε στο σημείο αυτό αν έχετε, αν έχετε προγραμματίσει άλλες πολιτιστικές δράσεις για το επόμενο διάστημα. Βεβαίως. Εμείς συνέχεια προγραμματίζουμε και είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ιδέες. Επειδή είμαι εκπαιδευτικός, το επάγγελμά μου είναι εκπαιδευτικός, από τις πρώτες δράσεις που βάλαμε ήταν μια παιδαγωγική συνάντηση, η οποία δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα, το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου, είχε γίνει και πέρσι, αλλά είχε γίνει νομίζω Φεβρουάριο. Είναι για την αξιολόγηση των μαθησιακών σχολείων. Έχουμε κάθε χρόνο, σε κάθε τμήματάκι, σε κάθε τάξη, το ξέρετε, είσαστε και εσείς φιλόλογος νομίζω. Βέβαια. Έτσι δεν είναι, εκτός από δημοσιογράφος. Σωστά. Έχουμε σε κάθε τμήματάκι 3-4 παιδάκια που έρχονται σαν λίγο πιο πίσω σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Αυτές είναι οι λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προβληματίζουν τους γονείς. Γιατί έχουμε όλη τη γνώση πλέον που μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, να τις καταπολεμήσουμε και το παιδί να πάει μια χαρά στη μετέπειτα σχολική του πορεία και να έχει και αξιώσεις. Και πολλά παιδιά που είχαμε με μαθησιακές δυσκολίες φέτος θα βραβευτούν σε ΑΣΟΕ και τέτοια. Έχει μια ομαλή έτσι ανάπτυξη. Πολύ στην καλά. Του ζωή. Πολύ καλά. Ειδικά η πρώιμη ανείχνευση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το πιο σημαντικό στάδιο. Δυστυχώς όμως, εμείς σε καμία περίπτωση, αυτό θέλω να τονιστεί, δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα ΚΕΔΗ ή τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ή τους επίσημους φορείς του κράτους. Όμως, όταν θα πει η δασκάλα στο πρώτο τρίμηνο στο παιδάκι ότι κάτι βλέπει στη μαμά του παιδιού, όταν θα κλείσει η μητέρα του παιδιού ένα ραντεβού, μπορεί να καθυστερήσει η κυρία Σωσόμου και 6 μήνες και ένα χρόνο να εξεταστεί. Και η μητέρα να την τρώει το ζυζάνιο, αν κάτι πηγαίνει καλά με το παιδί ή όχι. Λοιπόν, εμείς σε συνεργασία με το κέντρο Ταξιάρχης,
το οποίο είναι από το Κοροπή, το οποίο έχει πολύ καλούς και λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές και η διευθύντριά του κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ουσιαστικά δίνεται έτσι την πρόσβαση να γίνει κάτι άμεσα, να εξεταστεί το παιδί αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μαθησιακής δυσκολίας. Είτε είναι δυσλεξία, είτε είναι κάποιο άλλο πρόβλημα. Έρχονται λοιπόν κατόπιν ραντεβού. Προσωπικά βλέπει ειδικός, θέλει λογοθεραπευτή, να τον δει λογοθεραπευτής. Mm-hmm. Θέλει εργοθεραπευτή, θέλει μαθησιακές γενικότερα, θέλει αναπτυξιολόγο. Ό,τι ζητάει στο ραντεβού το κάθε γονιός, αυτό και παρέχουμε. Το βλέπει περίπου 20-25 λεπτά κρατάει το κάθε ραντεβού και παίρνει μετά από μια εβδομάδα, δύο το πολύ, σε email ή αν θέλει προσωπικά ή αν θέλει ιδιαίτερα να πεταχτεί στο κέντρο προκειμένου να ενημερωθεί και γραπτά και προφορικά. Επομένως, ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα είναι αυτό πολύ που καλά οργανωμένο και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πάρα πολλές φορές κάνουμε ομιλίες γενικότερα για τις μαθησιακές σε άλλους δήμους. Για μένα αυτό δεν φτάνει, γιατί μπορεί μια μαμά να μπει στο Google, να πατήσει μαθησιακές δυσκολίες και να πάρει όσες πληροφορίες θέλει. Όμως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Εν τούτη δράση πέφτει απάνω στο παιδί. Ναι, ακριβώς. Ασχολούμαστε εξειδικευμένα με το παιδί. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μπει σε όλους τους δήμους και το φωνάζω. Να γίνονται εξειδικευμένες δράσεις για κάθε παιδί, γιατί υπάρχει και υπεραξιολόγηση. Πάρα πολλές φορές τα ειδικά κέντρα, προκειμένου να έχουν πελατειακές σχέσεις, πάρα πολλά παιδάκια βρίσκονται άδικα μέσα σε αυτά και πληρώνουν άδικα οι γονείς, χωρίς το παιδί να έχει ένα μεγάλο ποσοστό μαθησιακής δυσκολίας. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Πολύ σοβαρό. Δηλαδή πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτά που κάνουμε. Σε τέτοια ζητήματα κιόλας δεν το συζητώ. Στις 4 Νοεμβρίου. Θα ήθελα πριν να πάμε στην επόμενη εκδήλωση που ετοιμάζεται. Επειδή μας λέτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα των μαθησιακών δυσκολιών λειτουργεί για δεύτερη, θα λειτουργήσει μάλλον για δεύτερη χρονιά. Πέρσι είχατε την αναμενόμενη ανταπόκριση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πέρσι, σαν πρώτη χρονιά. Όταν ανακοινώθηκε, εγώ ήμουν στην Κύπρο. Είχα πάει ένα ταξίδι. Με το που ανακοινώθηκε, μέσα σε 24 ώρες είχαν κλείσει όλα τα ραντεβού. Από το πρωί στις 9 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είναι ανατετράδες εξετάζονται τα παιδιά, δηλαδή σε 4 διαφορετικά. 4 διαφορετικοί ειδικοί παιδαγωγοί τα βλέπουν. Μέσα σε ένα 24ωρο είχαν κλείσει όλα τα ραντεβού. Μάλιστα. Και οι γονείς, δηλαδή, οι οποίοι έκαναν. Τώρα σας διακόπτω, συγγνώμη κιόλας. Όχι, όχι, οι οποίοι έκαναν και πέρσι αυτή την αξιολόγηση, εγώ θα ήθελα να το επαναλάβουν, να κάνουν και μια επανεκτίμηση. Μετά από ένα χρόνο που πήγαν και το δούλεψαν ενδεχομένως σε οποιοδήποτε κέντρο που υπάρχει στην περιοχή μας ή πιο αλλού, ή στα Καλύβια, ή στο Κοροπή, ή στο Μακόπουλο, που έχουμε πάρα πολύ καλά κέντρα. Να δούνε, υπήρξε κάποια βελτίωση. Πρέπει να γίνεται και ένας επανέλεγχος και μια επανεκτίμηση. Σωστά, σωστά. Αλλά να πω αυτό, σας διακόπτω συνέχεια. Όχι, 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 ολοκληρώστε αυτό. Ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουμε την αξιοπιστία των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων που πρέπει κανονικά εκεί να γίνονται οι έλεγχοι, αλλά να μην αργούμε 6 μήνες και ένα χρόνο. Βέβαια, αυτό είναι πολύ βοηθητικό για τους γονείς. Γιατί λειτουργεί, είναι πραγματικά και λειτουργεί άμεσα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Γνωρίζουμε όλοι έτσι, την αναμονή τη μεγάλη που έχουν σε τέτοιου είδους ιατρικά. Και πιάνει, ξέρετε, και αμφιβολία στο γονιό. Και δρά μετά αυτό και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και αρχίζει, βλέπει στραβά στο παιδί που δεν υπάρχουν. Βέβαια. Και αυτό δυσχεραίνει το πρόβλημα. Και έρχεται το παιδί και σου λέει, μήπως έχω κάτι. Ναι, βέβαια. Πρέπει αυτό λίγο να το δούμε. Επόμενες εκδηλώσεις, αυτό που σας διέκοψα εγώ προηγουμένως. Ναι, ναι, βεβαίως. Στις 4 Νοεμβρίου, είμαστε ακόμα βέβαια στις συζητήσεις, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, θα γίνει ομιλία και βράβευση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του κυρίου Κουνάδη, ο οποίος έχει και ρίζες, λέει, από το Μαρκόπουλο, και μας κάνει την τιμή να παραστεί για μια ομιλία και να του δοθεί τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου. Αυτά βέβαια ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Μάλιστα, είναι. Θα γίνουν δελτία τύπου, αφήσεις κλπ. Είναι στα σχέδιά σας, τα άμεσα. Είναι στα σχέδιά μας. Και επίσης το Μάρτιο έχουμε ήδη κλείσει σε σχέση. Σε επικοινωνία με τον κύριο Καμάρα και το Σύνδεσμο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μία εβδομάδα κυκλοφοριακής αγωγής για τα σχολεία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά να είναι πιο ευαισθητοποιημένα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ξεκινήσει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτά είναι τα σχέδιά μας. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να το συζητάμε. Θα τα πούμε το για το επόμενο διάστημα. Θα τα πούμε και επίσημα. Περιλαμβάνει 3 δημοτικά, γυμνάσιο και λύκειο.
Και την Παρασκευή το απόγευμα, που κλείνει η εβδομάδα αυτή, θα γίνει μία επίδειξη στην πλατεία του Μαρκόπουλου, τι γίνεται με ανθρώπους ειδικούς ή με εξειδικευμένο προσωπικό, τι γίνεται σε, πραγματικά σε συνθήκες με αυτοκίνητο που θα το έχουμε ειδικά φτιάξει, όταν δεν φοράμε ζώνη. Θα δείξουμε στα παιδιά πώς κινδυνεύουμε όταν δεν καθόμαστε στο πίσω κάθισμα, όταν δεν φοράμε τη ζώνη, όταν δεν είμαστε προσεκτικοί. Φαινόμενο να μην φοράνε πίσω τα παιδιά ζώνη. Θα βάλουμε παιδιά σε ειδικά μηχανήματα, βέβαια, με όλες τις παροχές ασφαλείας μέσα, να δούνε πώς πηγαίνουν όταν φεύγει ένα αμάξι και δεν είμαστε δεμένοι, πόσο κινδυνεύουμε. Είναι οι προσωμιωτές. Είναι οι προσωμιωτές, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα είναι αυτά πολύ ενδιαφέροντα που και αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στο Μαρκόπουλο. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται και αυτό και να μην αφήνουμε τα παιδιά να κινδυνεύουν στους δρόμους μας. Βέβαια. Επειδή τώρα αναφερόμαστε πάνω στο κομμάτι, στον τομέα της παιδείας, νομίζω ότι και η Βρεφονηπιακή Σταθμή είναι υπό την εποπτεία σας. Ναι, είναι και... ανήκουν στο Βραβρόνιο, αλλά... επικεφαλής είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας πάντα. Ένα ερώτημα που έτσι θα ήθελα να σας θέσω είναι αν έχουν απορροφηθεί όλα τα παιδιά φέτος στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Αν έχετε ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε πάρει αρκετά από τα παιδιά, όμως όλα δεν έχουν απορροφηθεί. Όμως, μέχρι το Δεκέμβρη, πάρα πολλά παιδιά, ενώ γράφονται, δεν το παρακολουθούν το πρόγραμμα, δηλαδή φεύγουν. Οπότε εκεί αντικαθιστούμε με τα παιδιά που περιμένουν. Επομένως, θα και άλλα με παιδιά. Με μια μικρή επετηρίδα, πιστεύω ότι ναι, θα έχουμε... Ακόμα περισσότερα. Ναι. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα και στις αθλητικές δραστηριότητες. Είναι στον τομέα σας, έτσι. Να μας πείτε λίγο τι έχετε και τον τομέα του αθλητισμού. Μάλλον έχετε διάφορες αθλητικές δράσεις εσείς ούτως ή άλλως που αναπτύσσετε. Ναι, έχουμε τα προβλήματα του αθλητισμού που σας τα ανέφερα. Άλλες αθλητικές δράσεις που έχετε στο νου σας και προγραμματίσεις για το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, οι αθλητικοί μας σύλλογοι καλά κινούνται και ο ΚΑΜ, όπως ασχολείται με τον μπάσκετ και ο ΑΟΜ. Επομένως υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη. Υπάρχει ανταπόκριση. Θέλουμε τα παιδιά να ασχολούνται με κάτι υγιές, όπως είναι ο αθλητισμός. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τους προέδρους των αθλητικών συλλόγων της πόλης μας. Είμαστε πάντα, δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια τουρνουά και όλα αυτά, είμαστε πάντα. Να περάσουμε τώρα στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, που αυτό είναι στον δικό σας τον τομέα. Βεβαίως, ναι. Και να μας κάνετε έτσι μια παρουσίαση των κοινωνικών δομών, να μας πείτε έτσι πώς, ποιες κοινωνικές δομές αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας. Πολύ ωραία. Η σημερινή Δημοτική Αρχή είχε σαν προτεραιότητά της γενικότερα την κοινωνική πολιτική και ασχολήθηκε με αυτήν ιδιαιτέρως. Το κοινωνικό παντοπολείο ξεκίνησε να λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2011. Δημιουργήθηκε εξαιτίας φυσικά της ραγδαίας αύξησης της φτώχειας, των ανέργων, των ηλικιωμένων που ζητούν φαγητό και φάρμακα, αλλά και των μεταναστών. Από τον Οκτώβριο του 2018 υπάρχει και κοινωνικό φαρμακείο και από το 1999 υπάρχει και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Το Βοήθεια στο Σπίτι, ειδική ψυχολόγος, επισκέπτεται ανθρώπους ηλικιωμένους, τουλάχιστον 50 ραντεβού τη βδομάδα κάνει. Τους παρέχει στήριξη, ψυχολογική φροντίδα, ακόμα πηγαίνει και πληρώνει τους λογαριασμούς τους όταν αυτοί αδυνατούν. Και είναι πολύ σημαντική προσφορά της. Από την αρχή του η Βοήθεια στο Σπίτι, το πρόγραμμα αυτό, έχει βοηθήσει πάνω από 350 άτομα που ήθελαν τη βοήθεια αυτή. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό σαν Δήμος. Τώρα, όσον αφορά το κοινωνικό παντοπολείο, εξυπηρετεί μηνιαίως γύρω στις 70 οικογένειες στο Μαρκόπουλο. Έχει φτάσει και τις 76 κατά καιρούς. Είναι μηνιαία η ενίσχυση σε 8 έως 12 βασικά είδη τροφίμων. Επίσης, δίνουμε και, όταν έχουμε μωρά, δίνουμε και είδη βρεφικά, βρεφικής υγιεινής, μπιμπερό, γάλατα, ό,τι άλλο χρειαστεί, καρκλάκια, καρότσια, κούνιες, αλλά και όταν έχουμε ηλικιωμένους μπορεί να δώσουμε και πάνες ενηλίκων και πολλά άλλα. Και έχουμε πλούσιο πακέτο στήριξης. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μακαρόνια μας, το γάλα, το κρυθαράκι, ο πελτές, δίνουμε και λάδι. Και η δράση του κοινωνικού παντοπολείου... Τα είδη πρώτης ανάγκης ουσιαστικά τα παρέχεται στις άπορες οικογένειες. Μακαρόνια, ρύζι, κρυθαράκι, πελτές, όσπρια, αλεύρι, γάλα. Λάδι, το οποίο το κάνουμε μόνο στο Δήμο μας. Είδη ατομικής υγιεινής, απορρυπαντικά.
τα οποία είναι ένα έξοδο για κάθε νοικοκυριό. Είναι σε μηνιαία βάση, εξυπηρετούνται αυτές οι οικογένειες και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η δομή. Βασικό, το πιο βασικό είναι ότι βοηθάτε κατά πολύ, θα λέγαμε, αυτές τις ευάλωτες ομάδες, τις ευπαθείς ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε, η φτώχεια και η οικονομική κρίση δυστυχώς δημιούργησε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που θέλουν τη βοήθειά μας. Εμείς το κάνουμε σιωπηρά, με πολύ αξιοπρέπεια. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την υπεύθυνη του Κοινωνικού Παντοπολίου, την κυρία Σταύρου Βασιλική, που ασχολείται με αυτό, και την ψυχολόγο μας, την Νικολάου τη Χριστίνα, γιατί το κάνουν με πλήρη αιχμήθεια και με πολύ αξιοπρέπεια στον κόσμο που έχει ανάγκη. Χωρίς να το φωνάζουμε, χωρίς να βγαίνουν καμία ανακοίνωση σχετικά με αυτό. Έχουμε και τα ΤΕΒΑ, προσπαθούμε, ενισχύουμε τον κόσμο. Βέβαια. Πάνω από 230 άτομα ήρθαν τον περασμένο μήνα. Θα ξανάρθουν το πάλι τον επόμενο, στους ανοιχτούς χώρους του Δήμου μας. Το πιο βασικό είναι αυτό που μας περιγράφετε, ότι δεν έχετε λήψεις στο Κοινωνικό Παντοπολείο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Και το Κοινωνικό Φαρμακείο και όλα αυτά βασίζονται σε χορηγίες ιδιωτών, σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, σε ανθρώπους που πραγματικά μας χορηγούν ό,τι χρειαζόμαστε και να είναι καλά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τα ράφια μας να είναι πάντα γεμάτα και να μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο που μας το ζητάει. Και φαντάζομαι ότι και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήσατε το καλοκαίρι, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, δεν είχαν αντίτιμο. Από ό,τι θυμάμαι, δεν είχαν αντίτιμο. Όχι, ήταν όλες δωρεάν. Αλλά ειδικά αυτές που έγιναν στο θέατρο Σάρας, αντί εισιτηρίου, βάλαμε τον κόσμο να δώσει στο παιδάκι να βάλει στον πάγκο του Κοινωνικού Παντοπολίου ή του Κοινωνικού Φαρμακείου που ήταν ενιαίος ή στο Κοινωνικό Κουμπαρά, που από εκεί αγοράζουμε γάλα, ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Προκειμένου να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και παρατηρείτε ότι το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης έχει αναπτυχθεί. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν πραγματικά ο ένας με τον άλλο, όταν αισθανθούμε ότι είμαστε πολύ κοντά και όλοι μοιραζόμαστε μια φτώχεια σήμερα, γιατί μας αρέσετε όλοι, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κοινωνική ανισότητα πια. Όλοι έχουμε πάει προς τα κάτω. Νιώθουμε ότι πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε. Και ότι είμαστε όλοι μια γροθιά πλέον. Σε άνεργους, σε ανθρώπους οροθετικούς, σε ηλικιωμένους που τους έχουν εγκαταλείψει οι οικογένειές τους. Σε όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Κάναμε και άλλη μια δράση. Να μας την δείτε και αυτή. Μαζέψαμε σχολικά είδη, προκειμένου να βοηθήσουμε παιδιά. Δεν έχω χρόνο, όχι. Όχι, έχετε. Προκειμένου να βοηθήσουμε παιδιά της πόλης μας, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ενταγμένα στα προγράμματα του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου Μαρκοπούλου. Αλλά θα πάμε τώρα την επόμενη εβδομάδα και ένα ολόκληρο φορτηγάκι με πράγματα για το Λύριο Παιδικό Ίδρυμα. Α, μάλιστα. Με ντοσιέ, κλασέρ, τετράδια. Για να βοηθήσουμε και τα παιδιά τα οποία χτυπήθηκαν από αυτή την φωνική τεχνία. Βέβαια, βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλες δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος έχετε προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα? Εντάξει, εσείς είστε τώρα, έχετε τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Αναλάβατε από το καλοκαίρι ως την αντιδημαρχία στο συγκεκριμένο τομέα. Αν έχετε έτσι κατά νου και μπορείτε να μας παρουσιάσετε αυτό το διάστημα τέτοιου είδους δράσεις. Θα κάνουμε έχουμε προγραμματίσει με τις κοινωνικούς λειτουργούς. Ακόμα όμως αυτά δεν τα έχουμε ανακοινώσει και δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω. Θα κάνουμε κάποια σεμινάρια στα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και Πορτοράφτη σχετικά με το ρόλο της άσκησης, τη μνήμη, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να καταπολεμήσουν ασθένειες όπως την η άνοια, το Αλτσχάιμερ κλπ. Θα βάλουμε επίσης, έχουμε σκεφτεί να βάλουμε κουτιά για συλλογή φαρμάκων σε μέρη όπως είναι το εσωτερικό του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, το υποκατάστημα του Πορτοράφτη, στα ΚΑΠΗ, μέσα στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να συλλέγουμε φάρμακα από εκεί. Έχετε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ναι. Κοιτάξτε, το κάθε δήμαρχος δίνει κάπου βαρύτητα. Βέβαια. Ο δικός μας ο δήμαρχος μπορεί να άφησε κάποιους άλλους τομείς, τώρα που τελειώνει πια και η θητεία, μπορώ να το πω. Εκείνο όμως που τον ενδιέφερε ήταν ο πολιτισμός, η κοινωνική πολιτική και πάρα πολύ η παιδεία του τόπου μας. Είναι σημαντική τομή και θα πρέπει να δοθούν έμφαση στους συγκεκριμένους, οπότε καλώς έχει δοθεί η έμφαση εκεί. Κυρία Γεννάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας αναφέρατε σήμερα στην εκπομπή μας. Πάντα στη διάθεσή σας, να είστε και εσείς καλά και καλό απόγευμα σε όλους μας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε έτσι μια σημαντική εκδήλωση, καθώς το Σάββατο στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το τρίτο κλασικό ράλι οχημάτων εποχής Moonshine στο Πάρκο Φλίσβος. Στο σημείο αυτό θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Βίκη Ανδρικοπούλου, την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Πρασίνου και Υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Καλησπέρα, κυρία Ανδρικοπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Χοντρογιάννη. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικώς για το τρίτο λοιπόν κλασικό ράλι οχημάτων στο πάρκο Φλίσβος, καθώς από ό,τι γνωρίζουμε είστε υπεύθυνοι της διοργάνωσης. Ναι, ναι, ακριβώς. Τελικά καταφέραμε και το θεσμοθετήσαμε. Mm-hmm. Έγινε το δεύτερο κλασικό ράλι των οχημάτων εποχής πέρυσι. Φέτος γίνεται το τρίτο. Θα πάρουν μέρος πιστοποιημένα ιστορικά οχήματα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί μέχρι και το 1988, αλλά και τα οχήματα, τα Young Timer, που έχουν κατασκευαστεί από το 1989 έως και το 1998. Ομολογώ ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη διοργάνωση, γιατί έρχεται πλήθος κόσμου να δει όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν αυτό το ενδιαφέρον, το αισθητικό ενδιαφέρον κυρίως. Και έχουν και ιδιαίτερη αξία, θα λέγαμε, κυρία Ανδρικοπούλου. Ναι, ναι, πραγματικά, γιατί είναι άνθρωποι με μεράκι, άνθρωποι που αγαπούν το παλαιό αυτοκίνητο και τα έχουν συντηρήσει πραγματικά άριστα. Είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Θέλω να πω ότι στο περσινό ράλι είχαμε ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο αυτοκίνητο, μια Cadillac πάρα πολύ παλιά, όπου ο ιδιοκτήτης είναι Έλληνας εξ Αμερικής, είναι κάτοικος, Έλληνας από την ομογένεια δηλαδή, ζει στην Αμερική και ήρθε στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να κατεβάσει το αυτοκίνητο να συμμετάσχει σε αυτό το ράλι. Μάλιστα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Το πολύ ωραίο είναι ότι τα αυτοκίνητα θα δώσει την εκκίνηση ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κύριος Χατζηδάκης. Και τα αυτοκίνητα αυτά θα καταλήξουν στο Σοφικό Κορινθίας, όπου εκεί θα γίνει παράλληλα ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, πολιτιστικό φεστιβάλ, Country and Western Festival το έχουν ονομάσει, με πολλή μουσική, με μαθήματα επίδειξης χορού, με αθλητικές δραστηριότητες. Ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα που ο πολιτισμός ενώνεται κάτω από μία ομπρέλα και γίνονται ταυτόχρονα πάρα πολλές δράσεις, ξεκινώντας από ένα ράλι αυτοκινήτου και καταλήγοντας αυτό που σας είπα, είναι κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενους και περήφανους. Κυρία Ανδρικοπούλου, γνωρίζουμε ότι εσείς ασχολείστε και με θέματα έτσι, πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, 25 χρόνια στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, με τέτοιου είδους θέματα και φυσικά με θέματα και του περιβάλλοντος βέβαια, αλλά και του πολιτισμού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από το 1999, τώρα ομολογώ και την ηλικία μου, κυρία Χοντρογιάννη, είστε νεότατη, αλλά δεν πειράζει. Είχα κατέβει πολύ μικρή, αλήθεια είναι, αλλά από τότε ασχολούμαι με τα πολιτιστικά θέματα. Είναι αρκετά και χρόνια. Έχουμε κάνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και το ράλι μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, γιατί έδωσε την αφορμή της εκκίνησης για το ράλι, το πάρκο του Φλίσβου, το οποίο το έχουμε αναπλάσει όλο από το Φαλυρικό Δέλτα μέχρι και το σημείο του Καλαμακίου, έχει αναπλαστεί πλήρως, έχει γίνει ένας πνεύμονας πραγματικά ζωής. Είναι πολύ περήφανος ο Αντιδήμαρχος του Περιβάλλοντος γι' αυτό. Οπότε όσοι επισκέπτες θα έρθουν, θα μπορέσουν να ευχαριστηθούν μια πολύ μεγάλη και ωραία βόλτα στο πάρκο, με πολλούς χορηγούς που θα μοιράζουν διάφορα δωράκια για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα και φυσικά την έναρξη του ράλι. Μάλιστα. Κυρία Ανδρικοπούλου, να υπενθυμίσουμε λοιπόν άλλη μία φορά, πότε θα πραγματοποιηθεί το τρίτο κλασικό ράλι οχημάτων. Σάββατο 6 Οκτωβρίου και ώρα από 9 έως 11 θα πραγματοποιείται ο διοικητικός και ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων μες στο πάρκο του Φλίσβου. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δημότες και οι πολίτες που θα επισκεφθούν το πάρκο θα έχουν την ευκαιρία να χαζέψουν, να δουν τα αυτοκίνητα από κοντά, να ρωτήσουν τους ιδιοκτήτες τους ό,τι θέλουν, να φωτογραφηθούν, να μπουν ακόμη και μέσα στα αυτοκίνητα, γιατί είναι κάπως χαλαρός αυτός, δηλαδή είναι ουσιαστικός ο τεχνικός έλεγχος, αλλά υπάρχει και το κομμάτι, ξέρετε, αυτό του η κοινωνία να έρθει κοντά και να δει όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν γράψει ιστορία. Βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους λάτρεις των παλαιών οχημάτων. Ακριβώς. Έτσι θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Πολύ σωστά, γιατί υπάρχουν συλλέκτες, όπως πολύ καλά διαπιστώσατε και είπατε, συλλέκτες αυτών των αυτοκινήτων και άνθρωποι που τα παρακολουθούν φανατικά. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος θα δώσει την εκκίνηση και εγώ επίσης σε κάποια άλλα αυτοκίνητα. Τα πληρώματα θα κατευθυνθούν, η διαδρομή είναι Ελευσίνα, Νέα Πέραμος, Τίκα Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι και Άγιος Χαράλαμπος από τη γέφυρα
γέφυρα του Ισθμού θα περάσουν λουτρά ωραία Ελένης, κάτω Αλμυρί και Κατακάλι, με τερματισμό τελικά στο Σοφικό Κορινθίας. Να πούμε ότι θα κάνουν μια γραφική διαδρομή, εσωτερική, με στροφές, μέσα στα Πεύκα, και γιατί είναι πολύ καλά συντηρημένα τα αυτοκίνητα. Και εκεί θα καταλήξουν βέβαια οι πρώτοι, οι δεύτεροι, οι οποίοι μέχρι και τους τρίτους θα υπάρξουν πάρα πολλά κύπελα και βραβεία για τη συμμετοχή ολωνών και τα κύπελα για τους μεγάλους νικητές. Μια πολύ ωραία εκδήλωση οργανωμένη, θα λέγαμε. Ναι, είναι πραγματικά πολύ οργανωμένη και θέλω να πω ότι το φεστιβάλ που θα καταλήξει μέσω των αγώνων στο Σοφικό Κορινθίας θα κρατήσει 2 μέρες και θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγούς και για τα παιδιά, γιατί φυσικά με θεματικά παιχνίδια, με υπασία, με διαγωνισμό μηχανικού ταύρου, δηλαδή πραγματικά αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να κατευθυνθούν προς το Σοφικό Κορινθίας και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν απλώς να διασκεδάσουν και να βγάλουν τα παιδιά τους ωραίες εκδηλώσεις. Εγώ την κόρη μου πάντως θα την έχω μαζί μου από το πρωί στο πάρκο του Φλίσβου και θέλω να πω ότι είναι ένα θέαμα που αφορά και τα παιδιά. Ακριβώς, κυρία Ανδρικοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο τρίτο κλασικό ράλι οχημάτων εποχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλεσμένοι μας προσωπικά, γιατί θα μας ομορφύνετε ακόμα περισσότερο την εκδήλωση. Να είστε καλά, κυρία Ανδρικοπούλου. Με χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα ενδιαφέρον βίντεο, καθώς τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς γιορτάζει στις 28 έως 30 Σεπτεμβρίου για 22η χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν του εορτασμού, 29 και 30 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία θα είναι ελεύθερη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς γιορτάζει στις 28 με 30 Σεπτεμβρίου για 22η χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μαζί με αυτές και τις πόλεις, παλιές και νέες, μεγάλες ή μικρότερες, σημαντικές ή λιγότερες σπουδές, ζωντανές ή ξεχασμένες. Στο πλαίσιο τους, οι μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης για 3 ημέρες θα πλημμυρίσουν με ήχους, τραγούδια και χορούς, εκθέσεις και παραστάσεις, βιβλία και φωτογραφίες, περιπάτους, δρόμενα και παραμύθια. Εκδηλώσεις σε 106 σημεία, ιστορίες σκορπισμένες σε 106 σημεία σε όλη τη χώρα, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία που ζουν μια δεύτερη ζωή ή παραμένουν ανέπαφα στο χρόνο, τοπόσημα μικρών ή μεγάλων πόλεων. Ιστορίες κρυμμένες μέσα στην καρδιά των πόλεων, στις γειτονιές τους και τους δρόμους τους. Αξίζει να επισημανθεί πως το Σαββατοκύριακο του εορτασμού 29 και 30 Σεπτεμβρίου η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε άλλο ένα ενδιαφέρον βίντεο, καθώς 40 χρόνια μετά το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας υποδέχθηκε ξανά το κοινό του. Η αναστήλωση του αρχαίου θέατρου έχει ήδη ξεκινήσει από την εφορία αρχαιοτήτων Εύβοιας με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στέρεάς Ελλάδας και τις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Ερέτριας, του Σωματείου Διάζωμα, των τοπικών συλλόγων αλλά και των πολιτών. 40 χρόνια μετά, το αρχαίο θέατρο Ερέτριας υποδέχτηκε ξανά το κοινό του. Η αναστήλωση του αρχαίου θέατρου έχει ήδη ξεκινήσει από την εφορία αρχαιοτήτων Εύβοιας, με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Ερέτριας, του Σωματείου Διάζωμα, των τοπικών συλλόγων αλλά και όλων των πολιτών. Τα έργα που παρουσιάστηκαν από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου ήταν η Ελένη του Ευρυπίδη, ο Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή και οι Πέρσες του Εσχύλου, στο πλαίσιο του πιλωτικού φεστιβάλ αρχαίου δράματος που έλαβε χώρα με πρωτοβουλία του Κέντρου Κλασικού Δράματος και Θεάματος του Παντείου Πανεπιστημίου. Την παράσταση Ελένη παρακολούθησε ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Πανός, ο οποίος έναν σύντομο χαιρετισμό του εξέφρασε την απεριόριστη χαρά και συγκίνηση που το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας ανοίγει και πάλι τις πόρτες του. Ο κύριος Πανός τόνισε πως οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν αρκετές, αλλά η επιθυμία και η συνέργεια όλων καρποφόρησε. Πρόκειται για ένα έργο που φωτίζει το παρελθόν, ομορφαίνει το παρόν και ανοίγει πόρτες για το μέλλον. Επιθυμία όλων είναι το αρχαίο θέατρο Ερέτριας να αποτελέσει το πόσιμο όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Μάλιστα, πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τη δημιουργία της καμπάνιας pressing στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Κοντά μας έχουμε 2 εξαιρετικούς συναδέλφους, τον κύριο Θωμά Βασιλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Γιώργο Αράπογλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Θα ήθελα έτσι να κάνουμε μία πρώτη παρουσίαση της εν λόγω καμπάνια. Στο Μά, να μας ξεκινήσεις να μας κάνεις την περιγραφή. Να σας πω από πού ξεκινήσαμε και πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα, βέβαια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πολλές ιδέες δημιουργούνται βράδυ. Έτσι και εμείς, μια παρέα δημοσιογράφων, η οποία ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ γυναικών κατά κύριο λόγο, θελήσαμε ένα βράδυ που βρεθήκαμε έξω, μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε έναν αγώνα μπάσκετ γυναικών, να αντιμετωπίσουμε δημοσιογράφοι, αθλήτες του μπάσκετ. Οπότε έτσι στη συζήτηση επάνω δημιουργήθηκε η ιδέα να πάμε να πιάσουμε ομάδες, να τους ζητήσουμε τις αθλήτριές τους και να δημιουργήσουμε μια ομάδα δημοσιογράφων, μια παρέα. Έτσι λοιπόν 21 Ιανουαρίου του 2016 ξεκινά αυτή η ιδέα. Δύο χρόνια λοιπόν. Δύο χρόνια, πάμε για τον τρίτο σιγά σιγά. Μάλιστα, ναι, βέβαια. Είμαστε στα 2,5 χρόνια. Ουσιαστικά εκείνο το βράδυ ξεκίνησε να γεννιέται η ιδέα και 21 Μαρτίου του 2016 πραγματοποιήθηκε ο αγώνας στο κλειστό της Αρτάκης στη Νέα Σμύρνη. Σε συνεργασία τότε με το Δήμο Νέα Σμύρνης, πραγματοποίησαμε έναν αγώνα ο οποίος ουσιαστικά το διασκεδάσαμε. Απλά για να διασκεδάσεις περισσότερο έναν αγώνα, πρέπει να προσφέρεις και κάτι. Και έτσι η δική μας προσφορά ήταν για το περιοδικό σχεδία τότε. Μάλιστα, ναι, γνωστό το περιοδικό σχεδία. Ουσιαστικά θέλαμε να στηρίξουμε την προσφορά του περιοδικού, την προσπάθεια που κάνουν. Το καταφέραμε γιατί είχαμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, είχαμε σχεδόν 40 αθλήτριες από το μπάσκετ. Αντιμετωπίσαμε τον αγώνα, ήρθαμε ισοπαλία βέβαια, 59-59. Και έτσι αυτό το απόγευμα της 21ης Μαρτίου, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Ναι, βέβαια. Σημαντική ημέρα. Μας έδωσε τόση χαρά, τόση απόλαυση, που εκεί είπαμε την επόμενη μέρα ότι μήπως να κάνουμε και κάτι επόμενο. Και έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό που πορευόμαστε τώρα 2,5 χρόνια. Παραπάνω, λοιπόν. Πήγαμε αρκετά βήματα παραπάνω. Βέβαια. Έχετε και πολλές δράσεις που θα μας τις αναπτύξετε. Θα ήθελα, Γιώργο, να μας πεις τις δράσεις που αναπτύσσετε. Όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε είναι πολλές. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με το σκεπτικό να κάνουμε έναν αγώνα. Όμως είδαμε την επιτυχία του και είδαμε ότι έχουμε δυνατότητες να υποστηρίξουμε και περισσότερους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε ότι οι δημοσιογράφοι δεν ζούμε έξω από την κοινωνία. Όλοι έχουμε περάσει τα προβλήματα που περνάει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 10 χρόνια. Ακριβώς. Οπότε, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας δίνει ο χώρος, είπαμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους που αυτή την περίοδο δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Έτσι λοιπόν, μετά τον αγώνα για την σχεδία, έγινε ένας δεύτερος αγώνας μπάσκετ για να υποστηρίξουμε την οργάνωση διαλόγου τέχνη, μια οργάνωση που εξυπηρετεί παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Προχωρήσαμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, όπου παίξαμε έναν αγώνα για την υποστήριξη της Εθνικής Ομάδας Ακροτηριασμένων. Πάντως έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα οι εκδηλώσεις που πραγματοποιείται και αξίζει να το τονίσουμε αυτό. Ο σκοπός είναι να αναδείξουμε την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αθλητισμός είναι ένα υπέροχο κοινωνικό εργαλείο που, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορούμε να βοηθήσουμε στο να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη και εμείς ως άνθρωποι καλύτεροι. Γι' αυτό και συνεχίζουμε αναπτύσσοντας αυτές τις δράσεις. Φτάσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο μέσα στις φυλακές του Δομοκού, με κρατούμενους, παρεπινίτες. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό να κάνουμε αντίστοιχες δράσεις, όπου πάντα, εκτός από το να παίζουμε εμείς, προσκαλούμε ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού και τον κόσμο να συμμετέχει είτε ως αθλητής, δεν είναι μόνο ένα κλειστό κλαμπ. Πάντα θέλουμε, ελάτε να παίξετε μαζί μας, είναι το μήνυμά μας. Και προσφέροντας πάντα, είτε σχολικά είδη για κάποια οργάνωση, είτε αγοράζοντας το περιοδικό όταν είχαμε κάνει για τη σχεδία, είτε αναζητώντας μεθόδους για να υποστηρίξουμε την οργάνωση, για παράδειγμα για την Εθνική Ακροτηριασμένων, είχαμε ζητήσει από κάποιες εταιρείες μήπως μπορούν να κάνουν δώρο. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση σε αυτές τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες που λαμβάνετε. Πάντα υπάρχει και γι' αυτό και εμείς συνεχίσαμε. Αν δεν είχε πετύχει το πρώτο, δεν θα συνεχίζαμε. Και βλέπουμε ότι πέρα από την ικανοποίηση τη δική μας και τη χαρά ότι κάνουμε κάτι δημιουργικό, βλέπουμε και ότι ο κόσμος που και συμμετέχει και μας παρακολουθεί ζητάει κάτι καινούριο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε τη χαρά και σήμερα να πούμε ότι η νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες έχει πάρα πολλές ωραίες δράσεις. Θα θέλαμε έτσι εν συντομία
Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, να μας πείτε αυτές τις δράσεις που ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα. Καταρχήν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα θα είχαμε μία, να πούμε, λόγω της ημέρας σχολικού αθλητισμού, που δυστυχώς αναβλήθηκε. Ελπίζουμε να μας ανακοινώσουν κάποια ημερομηνία μετάθεσης, αλλά θα μπούμε σε σχολεία που θα παρουσιάζουμε αθλητικά προγράμματα. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσουμε ένα άθλημα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, θα το φέρουμε εμείς. Δεν θα σας πούμε ακόμα ποιο, γιατί θα περιμένουμε να μας καλέσετε για να σας το παρουσιάσουμε τότε. Βεβαίως, με χαρά. Έχουμε 16 Οκτωβρίου έναν αγώνα επίσης ποδοσφαίρου με την Εθνική Ακροτριασμένων. Θέλουμε να γίνει θεσμός. 16 Οκτωβρίου. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, μπαίνοντας πια Οκτώβρης, ξεκινάμε και κάποιες πιλωτικές εκπομπές μέσα από το κανάλι μας στο YouTube για τον πολιτισμό, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, όπου θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε βιβλία, να δημιουργήσουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία στο τέλος της σεζόν ευελπιστούμε να χαριστεί σε κάποιον φορέα που προωθεί τη φιλαναγνωσία και την. Μάλιστα. Επομένως, οι δράσεις έχουν και πολιτιστικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο. Εντάξει, σε προτεραιότητα είναι αθλητισμός, αλλά βλέπουμε ότι έχετε και πολιτιστικές δράσεις. Ξεκινήσαμε από τον αθλητισμό, που είναι η βασική επαγγελματική δραστηριότητα των περισσότερων. Όμως, κάποιοι από εμάς έχουμε και πολιτιστική δράση, κάποιοι έχουν γράψει βιβλία, συμμετέχουν σε πολιτιστικούς συλλόγους. Και ο πολιτισμός επίσης είναι ένα υπέροχο εργαλείο. Θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Πολιτισμός και αθλητισμός, ούτως ή άλλως, θα πρέπει να τίθενται και τα δύο σε προτεραιότητα. Θωμά και Γιώργο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε και μέλος της ομάδας μας. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις επόμενες αθλητικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσετε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.